Την παρουσίαση της υδραυλικής και στατικής μελέτης για την εγκατάσταση του συστήματος τεχνητής χιόνισης στο Βελούχι πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Άρης Στασιός. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή που έχει ως στόχο την αύξηση του τουρισμού. Έγινε ένα σημαντικό πρώτο βήμα, το σημαντικότερο, καταρχήν η εξασφάλιση το πώς και πόσο νερό θα μπορέσουμε να έχουμε στο Βελούχι ώστε να έχουμε εγκαταστημένη τεχνητή χιόνωση. Παρουσιάστηκε λοιπόν προχθές από τους μελετητές αναλυτικά η υδραυλική και η στατική μελέτη που αφορά τη λιμνοδεξαμενή. Να πω ότι υπολογίζουμε ότι θα υπάρχουν γύρω στα 8.900 κυβικά νερό στην λιμνοδεξαμενή ως αποθηκευτικό χώρο, η οποία θα είναι εγκαταστημένη αριστερά στην έξοδο του τούνελ σήμερα που πηγαίνει προς το δρόμο από το χιονοδρομικό προς την Αγία Τριάδα, και δεξιά του δρόμου θα υπάρχει υδρομάστευση που θα μπορέσει να μαζεύσει τα όμβρια ύδατα για να γεμίζει τη λιμνοδεξαμενή. Κατόπιν, με σωλήνες και απολύξεις στα κανονάκια, θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει τεχνητή χιόνωση στην γραμμή του Θησέα και στη γραμμή του Τάκη Φλέγκα. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα. Έχουμε μια πλήρη ολοκληρωμένη μελέτη για το υδραυλικό και το στατικό κομμάτι. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία και με την απαραίτητη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ώστε μέσα στο 2022 να ολοκληρώσουμε το σχετικό φάκελο, να πάρουμε τις ειδοδοτήσεις για να μπορέσει να προκηρυχθεί, να χρηματοδοτηθεί καταρχήν για να προκηρυχθεί το έργο. Ο κ. Στασιός έκανε επίσης αναφορά και στο δρόμο Λαμίας Καρπενησίου, ένα έργο που ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια τόσο τους κατοίκους της Ευρυτανίας όσο και της Θεότιδας. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα δώσει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χιονοδρομικό μας. Είναι άρρωστο στο σχεδιασμό, όπως έχουμε πολλές φορές πει και εσείς έχετε αναδείξει. Η αναβάθμιση του χιονοδρομικού μας κέντρου, ήδη οι αναβατήρες βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από το πρώτο έργο που είχαμε κάνει εδώ και 2 χρόνια, με την εγκατάσταση και τον ταινιοδιάδρομο, το οποίο έχει δώσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χιονοδρομικό μας κέντρο. Το δεύτερο έργο που αφορά την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Σαλέ και του Βάρ είναι σε εξέλιξη. Και το τρίτο έργο είναι αυτό που τώρα κουβεντιάζουμε, τη τεχνητή χιόνωση, το οποίο και αυτό δρομολογείται. Έχοντας κάνει ένα βασικά στέρεο πρώτο βήμα αυτό της εξασφάλισης του απαραίτητου νερού για να μπορέσει να λειτουργεί η εγκατάσταση. Ο χρόνος έχει κυλήσει, η διαδικασία έχει εξελιχθεί, υπάρχουν όριμες προκαταρκτικές μελέτες από τη διαδικασία αυτή που αναφέρατε και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε πράγματα να ανακοινωθούν.